Το Τμήμα Ελλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών προχώρησε στη διενέργεια σε εθνικό επίπεδο του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Γραπτών και Καλλιτεχνικών Εργασιών της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων. Το γενικό του θέμα ήταν «Ζούμε μαζί ειρηνικά». Επιμέρους θέμα για τη συμμετοχή των μαθητών της 5ης και της 6ης τάξης των δημοτικών σχολείων ήταν η συμμαχία των παιδιών ενάντια στον πόλεμο. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη. Οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου μαζί με τους δασκάλους τους έλαβαν μέρος και διακρίθηκαν κερδίζοντας τη δεύτερη πανελλήνια θέση. Στην σχολική χρονιά 2015-16 η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών διοργάνωσε τον 63ο Ευρωπαϊκό και 35ο Πανελλαδικό Διαγωνισμό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων. Ο τίτλος των εργασιών ήταν «Ζούμε μαζί ειρηνικά». Οι μαθητές του δικού μου σχολείου συνθέσανε ένα τραγούδι, αφού προηγουμένως γράψανε και τους στίχους, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, της μουσικού της κυρίας Μπαρμπαγιάννη Χριστίνας, της περσινής δασκάλας της 4ης Δημοτικού Κουρτίδου Αναστασίας, του κυρίου Τσέκου Τριαντάφυλλου και της κυρίας Τσακυρούδη Χρυσή. Επρόκειτο για τον 35ο Πανελλήνιο και 63ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γραπτών και Καλλιτεχνικών Εργασιών της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων. Η τελετή βράβευσης έγινε χωρίς όμως οι μαθητές που μετήχαν στο εξαιρετικά ενδιαφέρον project και διακρίθηκαν να μπορούν να παραστούν. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία και η διάκρισή τους αποτελούν αδιαμφισβήτητα γεγονότα που αποδεικνύουν πως παρά τα μεγάλα εμπόδια, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στον Εύρο βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και παράγει αξιόλογα στελέχη των μελλοντικών κοινωνιών. Συντονίστρια ήταν φυσικά η μουσικός. Και μελοποίησαν και τραγούδησαν το τραγούδι τους για το τι θέλουν τα παιδιά, φυσικά την ειρήνη και την αγάπη. Το ηχογραφήσαμε και με τη συμμετοχή μας αυτή φτάσαμε φέτος να πάρουμε το δεύτερο βραβείο πανελλαδικά.